Στο άνοιγμα τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, η Μεσόγειος θάλασσα στηρίζει διαχρονικά την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ισορροπία του φυσικού πλούτου βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή κινδύνους λόγω της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας. Λίγες περιοχές παραμένουν ανέπαφες, με την προστασία τους να είναι πλέον απαραίτητη. Στην νοτιοδυτική ακτογραμμή της Κύπρου, η απομονωμένη περιοχή του Ακροτηρίου διατηρεί απαράμελη τη φυσική της κληρονομιά, προσφέροντας μια όαση ελπίδας και αισιοδοξίας. Με ένα εκπληκτικό μοσαϊκό παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων, η θαλάσσια περιοχή παρέχει εδώ και χιλιάδες χρόνια μοναδικές υπηρεσίες στον κόσμο της θάλασσας. Η θαλάσσια περιοχή χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως τόπος ψαρέματος και θεωρείται μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές αλίας τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες ψαράδες. Τα νερά της προσφέρουν εκπληκτική ορατότητα και αποτελούν δημοφιλή προορισμό για αυτόνομους και ελεύθερους δείτες που αναζητούν ένα ταξίδι στους υποβρύχιους φυσικούς της κόσμου. Όταν τα κύματα και οι άνεμοι είναι έντονοι, οι σέρφερ και οι άλλοι λάτρεις των ακραίων σπορ αρπάζουν την ευκαιρία και δαμάζουν αυτά τα στοιχεία, απολαμβάνοντας παράλληλα τη φυσική ομορφιά που μπορεί να προσφέρει αυτή η περιοχή. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η ομορφιά κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αν και η περιοχή είναι ακόμα ανεξερεύνητη σε μεγάλο βαθμό, έχουν καταγραφεί εκατοντάδες θαλάσσια είδη, πολλά από τα οποία είναι προστατευόμενα ή απειλούνται με εξαφάνιση. Η Χερσόνησος του Ακροτηρίου θεωρείται μία από τις πιο παρθένες και πολύτιμες θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η υδροδυναμική της περιοχής ευνοεί την μεταφορά κρύων και πλούσιων σε θρεπτικά συστατικών νερών από τα βαθύτερα στρώματα που αυξάνουν την παραγωγικότητα του πλακτών και αναδύουν στην επιφάνεια τροφή για τους οργανισμούς. Οι βιότοποι του Ακροτηρίου αποτελούν σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής και αναζήτησης τροφής για πολλά είδη. Τα παράκτια οικοσυστήματα φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς της πράσινης και καρέτα-καρέτα χελώνας, παρέχοντας σημαντικούς χώρους φωλιάσματος, αναπαραγωγής και προστασίας. Κάθε καλοκαίρι, τα κινδυνεύων αυτά ήδη καταφθάνουν στις παραλίες της γενετηράς τους για να γεννήσουν. Μόνο 2 στα 1000 χελωνάκια θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να ενηλικιωθούν. Τα θαλάσσια σπήλαια του Ακροτηρίου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας. Στο πέρασμα των αιώνων, η συστηματική εκμετάλλευση, η εξόντωση και η υποβάθμιση των ενδιατημάτων της οδήγησε τους πληθυσμούς της στο χείλος της εξαφάνισης. Σήμερα, η εξάπλωση της μεσογειακής φώκιας έχει περιοριστεί κατά πολύ, απαριθμώντας τη Μεσόγειο κοντά στα 350 άτομα, ενώ στην Κύπρο υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει συνολικά μόνο 15 με 20 φώκες. Ανταποκρινόμενες στις ανθρώπινες πιέσεις, τα θηλυκά τείνουν να γεννούν σε απομακρυσμένες από τον άνθρωπο περιοχές, αναζητώντας προστασία στα θαλάσσια σπήλαια του Ακροτηρίου. Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης λιβάδια του ενδυμικού θαλάσσιου φανερόγαμου Ποσειδόνια Οσεάνικα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα πιο υγιή στη Μεσόγειο θάλασσα. Η Ποσειδονία είναι ένας από τους αρχαιότερους οργανισμούς στον κόσμο, καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχει εδώ και περίπου 100.000 χρόνια. Είναι καταφύγιο για εκατοντάδες είδη, παρέχει σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες και διατηρεί τη δομή και λειτουργία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μόλις ένα εκτάριο αυτού του οργανισμού μπορεί να κατακρατεί τόσο διοξίδιο του άνθρακα, όσο 15 εκτάρια του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κοπάδια από το κινδυνεύον διαβολόψαρο μεταναστεύουν από τη Γάζα προς τα βόρεια, χρησιμοποιώντας τη Χερσόνησο του Ακροτηρίου ως μεταναστευτική οδό.
Αυτά τα είδη πιθανόν να εκμεταλλεύονται την υψηλή παραγωγικότητα της περιοχής, καθώς τρέφονται με πλανκτονικούς οργανισμούς από τη στήλη του νερού, τα οποία παγιδεύουν με τα βράχια τους. Προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα σε όποιον τυχάνει να βρίσκεται στο πέρασμά τους. Ρινοδέλφινα συναντώνται τακτικά να δαμάζουν τα κύματα και να παίζουν με τα απόνερα των σκαφών. Θεωρούνται μερικά από τα πιο έξυπνα ζώα στη γη. Είναι πολύ κοινωνικά και δουλεύοντας ομαδικά πιάνουν την αγαπημένη τους λία όπως ψάρια, καλαμάρια και γαρίδες. Τα φύκη του γένους ιστοσέιρα στην παράκτια ζώνη, οι κοραλιογενείς κοινότητες και οι σπόγκοι δημιουργούν πολύπλοκους τρισδιάστατους υφάλους που φιλοξενούν υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας. Μέσα στο μοσαϊκό των οικοτόπων μπορεί κανείς να βρει πληθώρα από κρυμμένα ψάρια και άλλους οργανισμούς. Μερικοί από τους τελευταίους εναπομείναντες πληθυσμούς αποικιακών κοραλιών στην Κύπρο εξακολουθούν να επιβιώνουν στην περιοχή. Στα ρηχά νερά, τα νεαρά ψάρια βρίσκουν προστασία από μεγάλα αρπακτικά. Φυτοφάγα και παμφάγα είδη που τρέφονται με πλακτονικούς οργανισμούς, φύκια και μικρά ζώα πολλαπλασιάζονται. Τα χταπόδια, τα καλαμάρια και οι σμέρνες χρησιμοποιούν τους υφάλους για προστασία, αναπαραγωγή και αναζήτηση τροφής. Πολλά εμπορικά και αρπακτικά είδη ζωτικής σημασίας για την υγεία των οικοσυστημάτων, όπως σφύρνες, λαβράκια, ροφή και μαγιάτικα, ευδοκιμούν στην περιοχή. Ελασμοβράχια είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως τα πεζουνόψαρα και οι βιόλες, αναπαράγονται και φωλιάζουν στη Χερσόνησο του Ακροτηρίου. Παρ' όλα αυτά, μελέτες δείχνουν ότι η αυθονία θηρευτών σε αυτά τα οικοσυστήματα έχει μειωθεί δραματικά. Η επικίνδυνη και εκτεταμένη αύξηση των ανθρώπινων πιέσεων στην περιοχή απειλεί άνευ προηγουμένου τους βιότοπους και τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Χερσονήσου του Ακροτηρίου. Αναδυόμενες απειλές, όπως η υποβάθμιση των οικοτόπων, η ρήπανση, η ανεξέλεγκτη, η παράνομη αλία και οι ακραίες καιρικές συνθήκες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και οι εισβολές ειδών μέσω της διόρυγας του Σουέζ, υποβαθμίζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική ανάγκη για καλύτερη διαχείριση, έτσι ώστε να διατηρηθούν ακέραιες οι λειτουργίες και υπηρεσίες αυτών των οικοσυστημάτων. Ερευνητές από την Marine and Environmental Research Lab, μια ιδιωτική ερευνητική εταιρεία της Κύπρου, με την υποστήριξη του Blue Marine Foundation, προσπαθούν να μελετήσουν την περιοχή, να εμπλέξουν την τοπική κοινότητα, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους ψαράδες και να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιστημονική πρόταση διαχείρισης για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων της περιοχής. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον ωκεανό να ανακάμψει και να διατηρήσει αυτό το σημαντικό περιβάλλον. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο καθένας από εμάς αποτελεί συστατικό ενός υγιούς πλανήτη. Για να επιτύχουμε τη βιώσιμη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, πρέπει να δράσουμε τώρα και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο τόσο οι άνθρωποι όσο και η φύση μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσα από την έβρεση λύσεων από κοινού, σε μια συμμετοχική διαδικασία, εξασφαλίζοντας έτσι μια μακροχρόνια ευημερία.